αυτή η διμερίδα ήταν πάνω στην οξία νεφρική βλάβη, πόσο σημαντική είναι και μάλιστα πολλές φορές είναι μια βλάβη η οποία μπορεί να επιφέρει σοβαρές παρενέργειες και να έχει πολύ κακή συμπεριφορά για το μέλλον των νεφρών και να αποκτήσει κανείς την λεγόμενη χρόνια νεφρική νόσο. Αυτή η διμερίδα που γίνεται δεύτερη φορά από τον κύριο Πετράκη και το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο είναι κάτι που μάλλον θα πρέπει να συνεχιστεί. Είχε γίνει και στο παρελθόν σε συνεργασία με τις εντατικές μονάδες θεραπείας που είχε δείξει πόσο σημαντική είναι πραγματικά αυτή η έρευνα γύρω από την οξία νεφρική βλάβη. Και να πούμε ότι στο δυτικό πληθυσμό επευκαιρία και το τελευταίο καιρό, πριν από λίγες μέρες είχαμε την Παγκόσμια Μέρα Νεφρού στις 14 Μαρτίου του 2019, που αναφερόταν ακριβώς σε αυτό ότι θα πρέπει να έχουμε υγεία των νεφρών για όλους, όλο τον κόσμο. Και η οξία νεφρική βλάβη, ειδικά στο πληθυσμό που είναι σε πληθυσμούς που είναι σε ανάπτυξη, όπως τον τρίτο κόσμο, έχει μεγάλη επίπτωση και σε θνητότητα αλλά και σε μεγάλη αναπηρία λόγω των κακών συνθηκών, των οικονομικών, του περιβάλλοντος, του νερού που δεν έχουν πραγματικά δυνατότητα να έχουν καθαρό νερό και έτσι πολλές φορές αναπτύσσουν οξία νεφρική βλάβη ή στα κλίματα εκεί της Νοτιού Αμερικής, όπου κοντά στην Νικαράγουα και άλλα μέρη εκεί κοντά που εργάτες πηγαίνουν να μαζέψουν το ζαχαροκάλαμο, αναπτύσσουν μια παράξενη νεφροπάθεια που οδηγεί σε τελικό στάδιο νευκής ανεπάρκειας και θάνατος αυτούς, γιατί το να μπορέσουν να κάνουν υποκατάσταση στην νευρική λειτουργία με μηχανές αιμοκάθρασης είναι πολύ απίθανο και έτσι πεθαίνουν. Συνεπώς, η οξία νευρική βλάβη είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουμε κυρίως σε αυτό τους πληθυσμούς αλλά και στους δικούς μας πληθυσμούς στο δυτικό κόσμο. Να θυμίσω ότι ένα στους 10 στο δυτικό κόσμο έχει χρόνια νεφρική νόσο και περίπου ένα στους 3 από αυτούς δεν το ξέρει και έτσι τουλάχιστον αυτοί που έχουν υπέρταση και διαβήτη θα πρέπει πολύ συχνά να κοιτούν να ελέγχουν αν έχουν σωστή νεφρική λειτουργία και κυρίως βέβαια μια απλή γενική ούρα και μια απλή κρεατινίνη αίματος που θα πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν να προλάβουμε την εξέλιξη σε χρόνια νεφρική νόσου. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι περισσότερο να πω. Νομίζω ότι τέτοιες οργανώσεις, τέτοιων επιστημονικών θεμάτων θα μπορέσουν να βοηθήσουν και να μπορέσουν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο αλλά και τους γιατρούς, τους γενικούς γιατρούς, τους άλλους, τους νεφρολόγους, τους καρδιολόγους, έτσι ώστε να προσέξουν να μην αποκτήσει ο κόσμος που παρακολουθούν οξία νεφρική βλάβη. Γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια βλάβη και τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας. Και αυτό σημαίνει αιμοκάρθαση, θάνατος, αν δεν υπάρξει μεταμόσχευση ή υποκατάσταση.